Καλησπέρα. Είμαι ο Χαραλαμπίδης Δημήτρης και σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε για το θεώρημα Μπολζάνου. Ξεκινάμε με τη διατύπωση του θεωρήματος Μπολζάνου. Έστω ότι έχουμε μία συνάρτηση F του Χ ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα ΑΒ. Αν η συνάρτηση είναι συνεχής στο κλειστό ΑΒ και επιπλέον ισχύει ότι F του Α επί F του Β είναι μικρότερο του 0, τότε υπάρχει τουλάχιστον ένα σημείο χ0 που ανήκει στο ανοιχτό διάστημα αβ, ώστε σε αυτό το σημείο να ισχύει f του χ0 ίσον 0. Ας δούμε τώρα την γεωμετρική ερμηνεία του θεωρήματος. Αυτό που ουσιαστικά μας λέει είναι ότι αν έχουμε μία συνάρτηση συνεχή σε ένα κλειστό διάστημα αβ με ετερόσιμες τιμές στα άκρα του διαστήματος, δηλαδή το f του α να είναι θετικό και το f του β αρνητικό, ή το αντίστροφο, τότε η γραφική παράσταση αυτής της συνάρτησης θα πρέπει να περνάει τουλάχιστον μία φορά από τον άξονα χ τον οσχή. Όπως καταλαβαίνει κανείς, αν παίρναμε την περίπτωση ότι το f του α ήταν θετικό και το f του β ήταν αρνητικό, δεν γίνεται να πάμε με συνεχή τρόπο από το σημείο α f του α στο σημείο β f β, δηλαδή από ένα σημείο πάνω από τον άξονα χ τον οσχή σε ένα σημείο που βρίσκεται κάτω από τον χ τον οσχή αντίστοιχα, χωρίς να διασχίσουμε τουλάχιστον μία φορά τον χ τον οσχή. Τελειώνουμε την ενότητα με κάποιες παρατηρήσεις. Το θεώρημα Μπολζάνου είναι υπαρξιακό θεώρημα. Διαπιστώνει απλά την ύπαρξη μίας τουλάχιστον ρίζας, χωρίς να μας υποδεικνύει ούτε το ακριβές πλήθος των ριζών, ούτε το ποιες είναι οι τιμές τους. Το αντίστροφο του θεωρήματος Μπολζάνου δεν ισχύει. Μία συνάρτηση με ρίζα σε ένα διάστημα δεν έχει υποχρεωτικά ετερόσιμες τιμές στα άκρα του διαστήματος αυτού. Μπορούμε εύκολα να βρούμε μία συνάρτηση F, η οποία θα είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα αβ, θα έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο ανοιχτό διάστημα αβ, χωρίς όμως να πρέπει να ισχύει ότι F του α επί F του β μικρότερο του 0. Κάτι το οποίο μπορούμε να δούμε στο σχήμα που έχουμε μπροστά μας. Επιπλέον, μπορεί να υπάρξει μία συνάρτηση με τουλάχιστον μία ρίζα σε ένα διάστημα αβ, για την οποία να ισχύει ότι f του α επί f του β είναι αρνητικό, χωρίς όμως να πρέπει να είναι η συνάρτηση αυτή υποχρεωτικά συνεχής στο διάστημα αυτό. Κάτι το οποίο και πάλι βλέπουμε στο σχήμα που έχουμε μπροστά μας. Εάν σας άρεσε ο τρόπος περιγραφής, μπορείτε να βρείτε περισσότερες μαθηματικές ενότητες σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις ή στη σελίδα μου στο Facebook με τίτλο «Ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών». Ευχαριστώ για το χρόνο σας.